Και τώρα που είμαστε οι δυο μας, θα σου κάνω μία ερώτηση. Σου αρέσει το Σαββάτο που ξυπνάς το πρωί να βρίσκεις έτοιμα αυτά τα ψωμάκια, τα αφράτα, τα βουτυρένια που έχουν πραλίνα, μαρμελάδα, ξηρούς καρπούς, φρούτα και τα pancakes, λέω. Πες μου, σ' αρέσει? Εγώ τρελαίνομαι. Σήμερα κάθεσα αναπαυτικά. Σου έχω τα καλύτερα pancakes. Εύκολα, γρήγορα. Θα βάλουμε τα αυγά σε ένα μεγάλο μπολ, θα ρίξουμε τη ζάχαρη, το αλάτι, θα ανακατέψουμε, θα προσθέσουμε και το λιωμένο βούτυρο, βανίλια και πάντα όταν κάνουμε γλυκά που έχουν μέσα μπέικιν, το ρίχνουμε μέσα στο αλεύρι, το ανακατεύουμε και ιδανικά πάντα πρέπει να το κοσκινίζουμε. Τώρα αν βιάζεσαι για πολύ, δεν χάλασε ο κόσμος. Μέσα στο μείγμα των αυγών θα ρίξουμε σε 3 δόσεις το αλεύρι. Ανακατέψουμε. Όπως βλέπετε έχω ρίξει 2 φορές αλεύρι και το μείγμα μου είναι αρκετά σφιχτό. Αυτό το κάνω επίτηδες, έτσι ώστε να μην μου βγάλει σβόλους μετά το αλεύρι. Θα ρίξω τη μισή ποσότητα από το γάλα. Θα το ανακατέψω απαλά. Βλέπετε, τώρα θα ρίξουμε και το υπόλοιπο αλεύρι. Θα ανακατέψουμε. Και τέλος θα ρίξουμε όλο το γάλα. Θα ανακατέψουμε σιγά σιγά και είμαστε έτοιμοι. Το δες, είναι απλό. Μη σηκωθείς όμως από το κρεβάτι και αρχίσεις αμέσως pancake. Δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου, μην μπλέξουμε όλοι μαζί. Το νου σου. Θα χρειαστούμε ένα τηγανάκι αντικολλητικό και χαμηλή φωτιά. Βλέπετε, χαμηλή φωτιά. Θα βάλουμε το μείγμα μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα βάλω μία κουταλιά της σούπας. Ανάλογα το πόσο μεγάλα ή το πόσο μικρά τα θέλετε, θα βάλετε και την ανάλογη ποσότητα από το μείγμα. Ιδανικά, μία κουταλιά της σούπας νομίζω είναι καλή γιατί θα ψηθούν και ωραία. Ό,τι ώρα αρχίσει και κάνει φουσκάλες από πάνω, είμαστε έτοιμοι. Με μία σπάτουλα θα το γυρίσουμε με μία απότομη κίνηση. Βλέπετε. Μετά από μισό λεπτάκι είμαστε έτοιμοι. Κοιτάξτε, θα τα βγάλουμε και θα συνεχίσουμε με τα επόμενα. Θα κάνουμε μία γρήγορη σαλτσούλα. Φράουλες θα τις βάλουμε μέσα στο κοπτικό μηχάνημα. Θα τις πολτοποιήσουμε. Έχω και μια μπανάνα όρημη, θα την ξεφλουδίσω και θα τη ρίξω και αυτή μέσα στο κοπτικό. Οι μπανάνες πρέπει να είναι όρημες. Όταν τις χρησιμοποιείτε τότε έχουν γεύση. Μια πραγματικά πάρα πολύ εύκολη σάλτσα θα κάνουμε, έτσι. Έχουμε βάλει σε ένα κατσαρολάκι το βούτυρο. Τη φράουλα και την μπανάνα. Χρειαζόμαστε χαμηλή φωτιά, έτσι. Θα ρίξουμε μέσα το κονιάκ και τη ζάχαρη με το αλάτι που σας δίνω στη συνταγή. Θα τα ανακατέψουμε, θα τα αφήσουμε να πάρουμε μία βράση και είμαστε έτοιμοι. Τόσο απλό. Είμαστε έτοιμοι. Κοιτάξτε μία ωραία σάλτσα, πολύ γρήγορα, εύκολα και μόνο με φρούτα. Άκου κάτι σημαντικό για τις μπανάνες. Αυτές δεν είναι χαλασμένες. Έτσι πρέπει να είναι οι μπανάνες. Πρέπει να είναι όριμες. Τώρα έχουν να σου πούν πολλά. Έχουν να σου δώσουν πολλά και έχουν γεύση. Μην τις καταναλώνεις αν δεν είναι έτσι. Πάμε τώρα να τα βάλουμε στο πιατάκι. Αυτό βέβαια περιορέξεως κολοχυδόπιτα. Θα το φτιάξετε όπως αρέσει σε εσάς. Εμένα μου αρέσει να βάζω λίγο από τη φράουλα που φτιάξαμε με την μπανάνα. Από πάνω να βάζω λίγο ψιλοκομμένη φράουλα με μπανάνα. Λίγο ακόμα σάλτσα. Φρέσκο δυόσμο. Θεωρώ ότι με τα φρέσκα φρούτα, φράουλα, μπανάνα, το pancake που είναι λιπαρό, ο φρέσκος δυόσμος κάνει τη διαφορά. Πες μου, εσύ με τι το προτιμάς, με σοκολάτα, με μαρμελάδα, με μέλι, με φρούτα, με ξηρούς καρπούς, όπως και να έχει, κοίτα. Κοίτα, κοίτα, ομορφιές. Στόπα. Μην μου πεις μετά ότι δεν στόπα. Με τούτα και με εκείνα μπορούμε να πούμε καλημέρα τώρα. Καλημέρα είπαμε, δεν είπαμε. Την καλημέρα μου λοιπόν. Και το πιο σημαντικό, μην ξεχνάτε να αγαπάτε,
να αγαπάτε τους ανθρώπους που σας αγαπούν. Την καλημέρα μου.